Είχε ποτέ στον υπολογιστή ένα πρόβλημα τόσο περίεργο και ανεξήγητο που κυριολεκτικά να σε οδήγησε στο ποτό. Η Έλενα Σωτήρη είχε ακριβώ ένα τέτοιο θέμα στον προσωπικό τη υπολογιστή. Ένα πρόβλημα που από τη μία ήταν σοβαρό, αλλά από την άλλη εμφανιζόταν μόνο σε μία πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, και πουθενάλλου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώ εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα του προβλήματο τη Έλενα τι κινήσεις έκανε για το διαγνώση κατά τη διάρκεια τριών ημερών και τελικά γιατί αυτό που έφταιγε ήταν το τελευταίο πράγμα που εξέτασε. Κυρίως γιατί συνήθως όταν βρίσκουμε αυτό που ψάχνουμε, σταματάμε να ψάχνουμε. Ας δούμε λοιπόν μία παράξενη βλάβη που ήταν... Για yeah, ηλίθιους! Αυτό το βίντεο είναι μία χορηγία της Be Quiet. Η Be Quiet ιδρύθηκε στη Γερμανία το 2002 και η πρώτη σειρά προϊόντων ήταν τροφοδοτικά με τεχνολογίε μείωση του θορύβου. Σήμερα, εκτό από τα τροφοδοτικά που έχουν κερδίσει πολλαπλά βραβεία, η εταιρεία διαθέτει PC Towers, προτάσει αερόψυξη και υδρόψυξη και αθόρυβες ανεμιστήρες για το κουτί του υπολογιστή. Τα προϊόντα τη εταιρεία συνδυάζουν την καλύτερη δυνατή απόδοση με τον χαμηλότερο δυνατό θόρυβο. Η μέρα πρώτη. Ένα ανεξήγητο κόλλημα. Όλα ξεκίνησαν όπω συχνά συμβαίνει, χωρί καμία προειδοποίηση. Η Έλενα βάζει ένα βίντεο που ετοίμαζε να γίνει render στον υπολογιστή. Για όσου δεν γνωρίζετε από βίντεο editing, το render είναι η διαδικασία που παίρνει το αρχικό φούτα τη κάμερα και τον ήχο από το recorder, το μοντάζ που έχει γίνει σε αυτά και το B-roll, που αποτελείται από εικόνε, βίντεο, κομμάτια κειμένου ή και ηχητικά εφέ. Μέσω του render όλα αυτά μετατρέπονται σε ένα ενιαίο αρχείο βίντεο, έτοιμο για να από κάποιον media player για ανέβαση στο YouTube ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Είναι μια διαδικασία που παίρνει κάποια ώρα. Ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο, την ανάλυση του, τον αριθμό των εφέ και τι δυνατότητε του υπολογιστή. Και είναι επίση μια διαδικασία που γίνεται αυτόματα. Απλά το ξεκινά και μετά από μερικά λεπτά το τελικό βίντεο είναι έτοιμο. Αν όλα πάνε καλά φυσικά. Βάζει λοιπόν η Έλενα να γίνει το render και φεύγει από τον υπολογιστή. Επιστρέφει 10 λεπτά αργότερα. Δεν περίμενε το render να έχει τελειώσει αυτό το διάστημα. Διότι με τη διάρκεια των βίντεο στο κανάλι μα, τυπικά το render θέλει τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά. Όμω, αυτό που δεν περίμενε καθόλου ήταν το render να έχει κολλήσει στα πρώτα 2 με 3 λεπτά. Δεν έχει βγάλει κάποιο μήνυμα σφάλματο ή κάτι τέτοιο. Απλά δεν προχωράει. Η Έλενα δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Συμβαίνουν αυτά. Σταματάει το κολλημένο render και το ξαναξεκινάει από την αρχή. Θέλουμε με να πιστεύουμε πω οι υπολογιστέ είναι δετερμιστικέ συσκευέ. Δηλαδή, πω όταν κάνουμε ακριβώ την ίδια ενέργεια, θα έχει ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα. Στην πράξη όμω, καμιά φορά, το να ξανακάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα μπορεί να οδηγήσει σε άλλο αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί έτσι. Αυτή δεν ήταν μία από εκείνες τις φορές. Η Έλενα φεύγει ξανά από το PC. Επιστρέφει αργότερα και βλέπει πάλι το ίδιο. Το render κολλημένο. Δεν έχει σταματήσει εντελώ ούτε έχει κρασάρει το πρόγραμμα. Απλά δεν προχωράει. Η Έλενα, που μοντάρει ίδια τα δικά της βίντεο, αρχίζει να το διερευνά. Σημειώνει σε ποιο σημείο κόλλησε. Ξαναβάζει το render να γίνει και αυτή φορά παραμένει στον υπολογιστή για δείτε τι γίνεται. Το παθαίνουν αυτέ οι συσκευέ. Όταν τι κοιτάζει ο τεχνικό, αποφασίζουν να λειτουργήσουν. Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι η κβαντομηχανική. Στην Έλενα συμβαίνει ξανά το ίδιο, αλλά όχι ακριβώ το ίδιο. Το render ξεκινάει κανονικά και σε ένα σημείο κολλάει. Είναι όμω σε διαφορετικό σημείο από το προηγούμενο που σημείωσε. Πράγμα που κάνει το πρόβλημα μία τάξη μεγέθου μεγαλύτερο. Διότι αν κολλούσε πάντα ακριβώ το ίδιο σημείο, θα μπορούσε η Έλενα να διερευνήσει τι υπήρχε σε εκείνο το σημείο. Κάποιο B-roll, κάποιο εφέ ή οτιδήποτε που να ήταν ο υπέτη για το πρόβλημα. Με το κόλλημα όμω να γίνεται φαινομενικά τυχαία, έπρεπε να ψάξει σε μεγαλύτερο βάθο. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να απενεργοποιήσει οτιδήποτε υπάρχει στο βίντεο από φρουφρού και αρώματα. Όλο το B-roll, το color correction και τα υπόλοιπα οπτικά εφέ. Τα πάντα αφήνει σκέτο το κομμένο φούτα τη κάμερα. Ξεκινάει πάλι το render. Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Το βίντεο κολλάει ξανά σε διαφορετικό σημείο από τι προηγούμενε δύο φορέ. Η Έλενα τσεκάρει αν έχει ξεμείνει από χώρο στο δίσκο. Ναι, ακόμα και στι μέρε μα, κάποια προγράμματα δεν έχουν σχεδιαστεί να ελέγχουν γι' αυτό και να βγάζουν κάποιο σχετικό μήνυμα. Ο δίσκο όμω είναι σχεδόν άδειο. Έχει άπλετο χώρο. Η Έλενα δοκιμάζει διαφορετικέ ρυθμίσει στο render αλλάζει από GPU Render, που βασίζεται κυρίω στην κάρτα γραφικών, σε CPU Render, που βασίζεται στον επεξεργαστή. Ξανά το ίδιο. Κόλλημα σε κάποιο τυχαίο σημείο. Να σημειωθεί εδώ πω η Έλενα δεν έχει παρατηρήσει οποιαδήποτε άλλη τη λειτουργία στον υπολογιστή τη. Ούτε σε άλλα προγράμματα, ούτε σε παιχνίδια, ούτε σε οτιδήποτε άλλο απαιτητικό. Ακόμα και το να βάλει το βίντεο να παίξει μέσα από το πρόγραμμα του editing, δηλαδή όλο το project που θα γινόταν render, λειτουργεί κανονικά. Η Έλενα υποψιάζεται πω έχει κάποιο περίεργο κοράψιον το φούτα της κάμερας και θα πρέπει να ξανακάνει το γύρισμα. Με αυτά και με αυτά όμω την έχει πάρει το βράδυ. Αποφασίζει να το ξαναεξετάσει την επόμενη μέρα. Με καθαρό μυαλό. Πού να ξέρει τι την περιμένει. Η μέρα δεύτερη. Η έσχατη λύση. Η Έλενα ξεκινάει την ημέρα τη δοκιμάζοντα ένα διαφορετικό βίντεο για ρέντερ. Προχωράει κανονικά και μάλιστα για περισσότερη ώρα από το χθεσινό βίντεο. Ξεπερνάει το πεντάλεπτο. Η Έλενα είναι αισιόδοξη πω κάτι έφταιγε στο προηγούμενο βίντεο. Όσο συνεχίζει το render, αλλάζει παράθυρο στα Windows, αφήνοντα το πρόγραμμα editing, το DaVinci Resolve, να κάνει το render στο background. Όταν επανέλθει στο Resolve, βρίσκει το render να έχει κολλήσει πολύ κοντά και που το άφησε. Τώρα και τα δύο αυτά βίντεο που είχαν κολλήματα, η Έλενα τα έχει γυρίσει την ίδια μέρα. Οπότε η υποψία να έχουν κάποιο πρόβλημα τα αρχεία ή η κάρτα SD τη κάμερα συνολικά παραμένει. Μην έχοντα κάποιο άλλο βίντεο για δοκιμή, η Έλενα βάζει να κατέβει από το Cloud Backup το footage από ένα βίντεο που έχει ήδη γίνει render με επιτυχία. Σημειωτέων, αυτό το raw footage μπορεί να έχει μέγεθο κυριολεκτικά 200 GB. Ω εκ τούτου, ακόμα και το μικρότερο μεγέθο βίντεο που λογικά επέλεξε και ήταν μερικέ δεκάδε GB. Πήρε κάποιε ώρε για να κατέβει. Αφού κατεβαίνει, η Έλενα δοκιμάζει ξανά το render. Και φυσικά κολλάει ξανά. Αν ένα απλό file corruption ήταν το πρόβλημα, δεν θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Η Έλενα αρχίζει να κοιτάζει πιο σφαιρικά το πρόβλημα. Πρόσφατα, είχε αναβαθμίσει τον DaVinci Resolve από την έκδοση 18 στην έκδοση 19. Παρότι είχε αναβαθμίσει στην τελική έκδοση 19 και όχι κάποια νωρίτερη beta, και οι τελικέ εκδόσει έχουν bugs, που διορθώνουν στην πορεία. Ίσως και αυτό κόλλημα να ήταν κάποιο περίεργο bug που να διορθωνόταν στη 1901. Η Έλενα λοιπόν εγκαθιστά ξανά την έκδοση 18, με την οποία είχε δουλέψει χωρίς προβλήματα για πάνω από ένα χρόνο και σε δεκάδες διαφορετικά βίντεο. Για μαντέψτε, πάλι το ίδιο πρόβλημα και με τη 18. Τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται σοβαρά. Η Έλενα ξυλώνει όλες τις εκδόσεις Resolve και βάζει τη 18 καθαρή και όλες τις ρυθμίσεις χειροκίνητα, δεν κράτησε ούτε αρχείο από τι προηγούμενε εγκαταστάσει. Για μαντέψτε, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Παρότι το πρόβλημα εμφανιζόταν και σε GPU και σε CPU Render, ακόμα και σε CPU Render συμμετέχει σε έναν βαθμό οι καρταγραφικών. Απεγκαθιστά εντελώ του drivers τη καρταγραφικών. Ξαναπερνάει την τελευταία έκδοση καθαρή. Για μαντέψτε, πλέον όλε οι ενδείξει έχουν στραφεί προ την έσχατη λύση. Ο υπολογιστή να χρειάζεται format και επανεγκατάσταση των Windows και των απαραίτητων προγραμμάτων. Και επειδή φυσικά, όπως και κάθε μετακόμιση, κάθε format είναι ευκαιρία να ξεφορτωθεί κανείς βούρα, η Έλενα τρώει το υπόλοιπο της ημέρας να ξεδιαλέγει τι θα κρατήσει και τι θα πετάξει από αρχή και προγράμματα. Η μέρα τρίτη, όταν η έσχα την αποτυγχάνει. Το επόμενο πρωί, με καθαρή εγκατάσταση Windows, καθαρή εγκατάσταση Resolve και καθαρό μυαλό, η Έλενα βάζει ξανά να γίνει το render. Είναι πλέον σίγουρη πως τώρα όλα θα πάνε καλά. Για μαντέψτε, πλέον έχει αποδείξει πως δεν φταίει το software. Και πιθανότατα πως δεν φταίει και κάτι αστρολογικό. Ξέρω εγώ οι δίδυμοι να έσφαξαν τον κρυό και τον έκαναν στη σούβλα. Ή όπως πάνε αυτές τις δυστηδαιμονίες που δεν θα πρέπει να έχουν καμία θέση στον 21ο αιώνα. Όπως και τα ξεματιάσματα. Fun fact άσχετο με το θέμα του σενάριου. Μακράν η μεγαλύτερη αποτυχία που έχω συναντήσει όσον αφορά τα ζώδια αφορούσε μια κοπελίτσα, θα ήταν, θα ήταν 19 ετών, που είχα γνωρίσει κάποτε σε ένα σεμινάριο. Αυτή η κοπέλα μίλαγε με μια αρκετά μεγαλύτερη γυναίκα, μπορεί και 50. Τη έλεγε πω ασχολείται με τα ζώδια και πω μπορεί να μαντέψει το ζώδιο τη. Ε, δεν σα κάνω πλάκα, μάντεψε 10 διαφορετικά ζώδια και δεν το βρήκε. Αυτό σημαίνει πω είτε η 50 γυναίκα απλά την τρόλαρε, στην οποία περίπτωση respect, ή απλά η κοπέλα ήταν τόσο άτυχη που ούτε οι πιθανότητε δεν ήταν με το μέρο τη. Μάλλον ο ηχθή τη είχε βγάλει καρκίνο ή κάτι τέτοιο. Έχοντα αποκλείσει προβλήματα με το software, ο μόνο ένοχο παίζει να είναι το hardware. Ο συνήθι ύποπτο είναι η κάρτα γραφικών. Πριν όμω η Έλενα ανοίξει το κουτί και αρχίζει να αλλάζει κάρτε, σκέφτεται να κάνει ένα reset το BIOS. Μπα και με τι μνήμε στου βασικού χρονισμού λυθεί το πρόβλημα. Με το BIOS καθαρό από ρυθμίσει και τι μνήμε στη βασική του συχνότητα, η Έλενα δοκιμάζει ξανά το render. Ήταν χαμηλή πιθανότητα να έφταιγε αυτό, αλλά όντω δεν έφταιγε αυτό. Και είχε ξανά το ίδιο πρόβλημα. Οι απεγνωσμένε καταστάσει οδηγούν σε απεγνωσμένε κινήσει. Η Έλενα είχε πρόχειρη μια Radeon 7900GRE. Ξυλώνει λοιπόν του drivers NVIDIA, που είναι η βασική τη κάρτα. Κάνει καθαρισμό τυχόν υπολοιμμάτων drivers με DDU. Ανοίγει το κουτί και ανταλλάσσει τι κάρτε. Αφού έχει στήσει τα πάντα, από drivers και τα σχετικά, δοκιμάζει ξανά το render. Όπω λέει και η τελευταία ταινία του Jordan Peele, nope. Επόμενη σκέψη, η SSD. Η Έλενα έχει ένα SSD για το footage. Α τον πούμε SSD1. Και ένα ξεχωριστό για το αποτέλεσμα του render. Α τον πούμε SSD2 δοκιμάζει να κάνει το export από το render σε τρίτο, SSD3. Τίποτα. Τα ίδια. Τώρα η Έλληνα αναρωτιέται αν ο SSD1 που έχει τα αρχεία έχει αυτός κάποια βλάβη. Τσεκάρει τις πληροφορίες Smart. Η υγεία του δεν είναι στο 100% αλλά δείχνει σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η Έλενα μεταφέρει τα αρχεία στο SSD3 και δοκιμάζει. Μια από τα ίδια. Αν όμως κάποιο από τα αρχεία ήταν ήδη σε την κατάσταση στον SSD 1 και παρέμεινε στην ίδια κατάσταση με τη μεταφορά του στον SSD 3. Η Έλενα αντιγράφει ξανά τα αρχεία κατευθείαν από τις κάρτες SD. Τα ίδια Ελενάκι μου, τα ίδια Ελενίτ μου. Πλέον η Έλενα έχει αρχίσει να ξεμένει πραγματικά από ιδέε. Είχε φτάσει στο σημείο εκείνη που γενικά δεν πίνει αλκοόλ να πίνει μπύρες. Κυριολεκτικά το έριξε στο ποτό. Όσο βέβαια μπορεί να θεωρηθεί ποτό μια μπύρα με 5% αλκοόλ. Όπω είχαν έρθει τα πράγματα, ο πιθανότερο υποψήφιο ένοχο θα ήταν ολόκληρη μητρική, που είναι μακράν το πιο πολύπλοκο κομμάτι του υπολογιστή. Και είναι μακράν και ο μεγαλύτερο μπελά στον να αλλάχθει. Και ειδικά αν είναι λαχθεί μόνο για δοκιμή, που μπορεί να δώσει τη λύση, αλλά μπορεί και όχι. Μέχρι όμω η Έλενα να βρει το κουράγιο να μπει σε αυτόν τον κόπο, υπάρχουν μερικά πράγματα ακόμα μπορεί να δοκιμάσει όπως τις μνήμες. Να βγάλει όλα τα αρθρώματα και να αφήσει το σύστημα με ένα μόνο, το οποίο να δοκιμάσει σε όλες τις θηρίες μητρικής. Τέτοια περίεργα και τυχαία προβλήματα καμιά φορά έχουν να κάνουν με ελαφρές δυσλειτουργίες της μνήμης. Δεν είναι τυχαίο που το R στο RAM σημαίνει random. Ανοίγει λοιπόν ξανά το κουτί για να βγάλει την εναλλακτική GPU ώστε να έχει αντιπρόσβαση για να κάνει τις δοκιμές με τις μνήμες. Εκεί λοιπόν που βγάζει την κάρτα γραφικών παρατηρεί κάτι που δεν θα έπρεπε με κανένα τρόπο να συμβαίνει. Με κανένα τρόπο όμω. Η ψύχτρα του επεξεργαστή κουνιέται. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δούμε το παρασκήνιο. Επειδή η Έλενα συχνά χρειάζεται να δοκιμάζει ψύχτρε, έχει το κουτί τη ξαπλωμένο. Συχνά χωρί καν το τζάμι βιδωμένο. Λίγε ημέρε πριν είχε δοκιμάσει τη νέα ψήκτα τη Be Quiet. Έκανε δοκιμέ, ύστερα την έβγαλε και ξαναέβαλε την κανονική τη, που είναι πάλι τη Be Quiet. Ένανται όμω που εκεί κάτι δεν πήγε καλά. Ενώ η ψύκτρα ήταν βιδωμένη στη βάση τη, η μία πλευρά του backplate που κουμπώνει στη μητρική ήταν εντελώ λασκαρισμένη. Το αποτέλεσμα ήταν η ψύκτρα να μην πατάει στο επεξεργαστή. Τώρα, επειδή το κουτί ήταν ξαπλωμένο, η βαρύτητα κρατούσε την ψύκτρα περίπου πάνω στον επεξεργαστή και δεν μετακινήθηκε κάπως από αυτόν όπως θα είχε γίνει αν το κουτί ήταν όρθιο. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, η μερική επαφή τη ψύκτρα ήταν αρκετή για να κρατάει τι θερμοκρασίε σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα. Δεν έφτανε δηλαδή το επίπεδο τη υπερθέρμανση στο σημείο να σβήσει εντελώ ο υπολογιστή, που είναι η πιο άμεση επίπτωση. Απλά όταν το σύστημα έκανε render, που είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία, η θερμοκρασία ανέβαινε αρκετά για να κολλάει. Και πάλι, όχι τόσο για να σβήσει, απλά να κολλάει. Για του λόγου του αληθέ. Μόλι η Έλενα τοποθέτησε σωστά την ψύκτρα και ξανά τον υπολογιστή, το ρέντερ ολοκληρώθηκε χωρί κανένα πρόβλημα. Εσά, ποια είναι η γνώμη σα. Θα πήγαινε πότε το μυαλό σα, πω το κόλλημα αυτό οφειλόταν στην υπερθέρμανση, που όμω δεν ήταν τόσο ώστε να σβήσει ο υπολογιστή. Σα έχει τύχει κάτι αντίστοιχα κουλό, μία μικρή ευλεψία στι αναρμονότητε του υπολογιστή, να δημιουργεί ένα τόσο ανεξήγητο πρόβλημα. Κανονικά, εδώ θα έλεγα, πείτε μα σχόλια. Όμω, ίσω θυμάστε πω είχαμε στο κανάλι τη σειρά Facepalm, που μεταξύ άλλων είχε ενότητα για παράξενε βλάβε. Τώρα, ολόκληρη αυτή η σειρά θα πάει σε δικό τη κανάλι. Τόσο με τι παράξενε βλάβε, όσο και με τι άλλε ενότητε που έχουμε συγκεντρώσει. Στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο θα βρει τι φόρμε για να υποβάλει τι δικέ ιστορίε και ίσω να ακούσει να τη διαβάζουν στον αέρα. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.